νοικιάσει ένα σπίτι και μένανε με την Ηλένια. Λέγανε ότι εδώ και καιρό έχουν αρχίσει να εμφανίζονται διάφορα σύννεφα στις σχέσεις τους, όπως λέμε, και να μην έχουν πολλή επικοινωνία. Mm-hmm. Μένανε μαζί, ωστόσο. Έμεναν μαζί, αλλά υπήρχαν θεματάκια. Ξέρω ότι πριν από 10 μέρες που εμφανίστηκε η Ηλένια στο πρωινό της Φέης και φώναξε η Φέη σε κάποια φάση τον Δημήτρη και δώσανε κοινή περίπου συνέντευξη. Τι κάνει η Ηλένια? Η Ηλένια είναι παρουσιάστρια στο ΜΑΤ και ξεκίνησε τώρα καριέρα ως τραγουδίστρια. Πολύ όμορφη κοπέλα. Είναι όμορφη, ναι. Πριν 10 μέρες που βρεθήκανε στο πλατό μαζί, εγώ ξέρω ότι πρακτικά ήταν χωρισμένοι. Ναι. Απλά δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν τις ανακοινώσεις για γονείς, να μην στεναχωριούνται το ναι, ένα αλλά μιλούσαν πολύ όμορφα ο ένας για τον άλλον και για τη σχέση τους. Τον άλλον. Αγαπάνε πολύ ο ένας τον άλλον και σέβονται. Απλά δεν μπορούσαν πια να είναι μαζί. Άρα πριν λίγες μέρες που βρέθηκαν στο πλατό ήταν περίπου χωρισμένοι, ας πούμε. Ήταν χωρισμένοι. Ήταν χωρισμένοι. Και κάποιοι από το περιβάλλον της Ηλένιας λένε ότι θέλαν διαφορετικά πράγματα. Τα θέλω τους δεν είναι ο Δημήτρης, ας πούμε, ήθελε οικογένεια παράδειγμα, ενώ εκείνη ήθελε να ασχοληθεί με την καριέρα. Αλήθεια. Μάλιστα. Άρα μας είπες κατά λόγο που χωρίσανε τα σώμα. Δεν ήθελε να μιλήσει. Ένα λεπτό. Είπα περιβάλλον της Ηλένιας. Δεν το πήρα πάνω μου. Το είπες όμως. Ναι, γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι φίλη σου, δεν θέλεις να πεις τίποτα. Έτσι θα σου πάντως συνήθως. Συνήθως θα ξαναβρίσκουν έτσι τα ζευγάρια, άμα δεν υπάρχει κάποιος λόγος πολύ έτσι βαρβάτος που να έχουν πονέσει. Ναι, αλλά σου λέει ότι τα θέλω τους είναι διαφορετικά. Άμα δεν έχουν κοινό στόχο, ρε παιδιά, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Η δική μου άποψη είναι, άμα ο ένας θέλει οικογένεια, ο άλλος θέλει καριέρα τη συγκεκριμένη και τη δεδομένη στιγμή, δεν είναι εύκολο. Έχεις καταλάβει ότι εμάς τους δύο δεν πρέπει να μας εμπιστεύονται τίποτα για το λόγο.